Στα κοινοβούλια Γερμανίας, Ολλανδίας και Φινλανδίας στρέφονται τα βλέμματα όλων τα επόμενα 3-24 ώρα, όπου θα διεξαχθούν οι ψηφοφορίες για την έγκριση του δεύτερου πακέτου στήριξης της Ελλάδας. Βέβαιος για την υπερψήφιση της βοήθειας προς την Ελλάδα, εμφανίστηκε ο Wolfgang Schäuble από την Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζιτών του G20 στην πόλη του Μεξικού. Εκτιμώ ότι θα λάβουμε την απαραίτητη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο τη Δευτέρα. Την στήριξη του κόμματός του για το δανειακό πακέτο εξέφρασε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ζίγμαρ Γκάμπριελ. Πιστεύω ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θα εγκρίνει το πακέτο βοήθειας στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Η χρεοκοπία της Ελλάδας θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες. Από την σύνοδο του G20, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αναδυόμενες οικονομίες έστειλαν μήνυμα στην Ευρώπη και κυρίως στην Γερμανία ότι πρέπει να ενισχύσει το δικό της στίχος προστασίας προτού αυξηθούν τα κεφάλαια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Περιμένω οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν τις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις όχι μόνο στην οικονομική πολιτική αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και, για να χρησιμοποιήσω μια ευρωπαϊκή φράση, να θέσουν σε εφαρμογή ένα πιο δυνατό και αξιόπιστο τείχος προστασίας. Την ίδια ώρα η εφημερίδα Bild αναφέρεται στην αποστολή Γερμανών εφοριακών υπαλλήλων στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κόλαση της φοροδιαφυγής, όπως χαρακτηριστικά τιτλοφορείται το άρθρο. Δημοσκόπηση της Bild καταδεικνύει ότι το 63% των Γερμανών δεν επιθυμούν την έγκριση του δεύτερου πακέτου στήριξης της Ελλάδας, ενώ μόλις το 33% των ερωτηθέντων απαντά θετικά. Εκτενείς αναφορές κάνουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και διαδικτυακά, και σε αυτήν την άτυχη στιγμή της Γερμανίδας Καγκελαρίου, όταν σε μια συνάντηση κομματικών στελεχών στο Μεκλεμβούργο, ένα σερβιτόρος την έλουσε με 5 ποτήρια μπύρας, σχολιάζοντας με περιπεκτικό τρόπο ότι ο σερβιτόρος μπορεί να ήταν Έλληνας. Γίνονται και αυτά. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το Σταμάτη Ασημίνιο. Είδαμε και το στιγμιότυπο με τις μπύρες στα μάτια. Τώρα, ακούσαμε στο ρεπορτάζ πως ο κύριος Σόιμπλε είναι αισιόδοξος ότι η Γερμανική Βουλή τελικά θα υπερψηφίσει τη νέα δανειακή σύμβαση. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό στα μάτια στην Γερμανία λίγο πριν την ψηφοφορία? Όλα δείχνουν, Σπύρο, ότι αύριο θα ψηφιστεί το δεύτερο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα με ευρεία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν θα ψηφιστεί και θα διασφαλίσει και τη λεγόμενη πλειοψηφία της Καγκελαρίου, δηλαδή της ψήφους του κυβερνητικού στρατοπέδου. Μερικές ώρες όμως πριν από την κρίσιμη αυτή ψηφοφορία, αύριο στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ξεδιπλώνεται ένα σκηνικό πιέσεων από μερίδα του τύπου αλλά και μέρος του πολιτικού προσωπικού προς τους βουλευτές που θα κληθούν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις αύριο σε μια ονομαστική ψηφοφορία. Κάποιοι από τους βουλευτές άλλωστε έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι από τους φακέλους λείπουν σημαντικά στοιχεία, όπως αναφέρουν, και αυτοί αναμένεται να μην επιδείξουν θετική στάση έναντι του πακέτου. Σήμερα λοιπόν η Bild της Κυριακής δημοσίευσε δημοσκόπηση με δείγμα 500 πολιτών που θέλει το 63% των Γερμανών να απορρίπτει μια νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, και σε αυτά όλα έρχονται να προσθεθούν και οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Φρίντριχ, ο οποίος θεωρεί ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει καλύτερα έξω από το ευρώ. Ήταν ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης Μέρκελ που εμφανίστηκε εκτός γραμμής στο ζήτημα της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ. Και οι κυβερνητικοί κύκλοι λένε ότι η γραμμή δεν έχει αλλάξει, αλλά ακόμη δεν το έχουν κάνει επώνυμα πλην του κυρίου Κάουντερ, του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, που τάχθηκε υπέρ της παραμονής της Αθήνας στην ΟΝΕ. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, Σπύρο, οι αντιπολιτευόμενοι, οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι, που αύριο θα υπερψηφίσουν το πακέτο, και γι' αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα περάσει, να χαρακτηρίζουν απερίγραπτο τον συντηρητικό υπουργό και να καλούν την κυρία Μέρκελ να τον βάλει στη θέση του. Και φυσικά δεν είναι διόλου παραγωγική η όλη συζήτηση περί τρίτου πακέτου που άνοιξε προχθές ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε. Στο συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιβεβαιώνεται εκ του αποτελέσματος ότι στο συντηρητικό στρατόπεδο πληθαίνουν οι αμφισβητείες της συνέχισης της βοήθειας προς την Ελλάδα. Εδώ το επιχείρημα είναι ότι η χώρα είναι βαρέλη δίχως πάτο, ενώ μεγάλη μερίδα των αναλυτών θεωρεί εσφαλμένη τη συνταγή προς τον Έλληνα ασθενή και παραπέμπει στις διαθροντικές αδυναμίες της χώρας, στα ελλείμματα της δημόσιας διοίκησης, στην κατάσταση του ελληνικού λαού που έχει φτάσει στα όρια του και στην πολιτική ελίτ που, όπως λένε, εκπέμπει αλλοπρόσαλα μηνύματα. Προς το παρόν πάντως σε διαβεβαιώνω ότι η κυρία Μέρκελ δεν έχει αλλάξει πορεία. Παρά την πείρα που
Την ψυχρολουσία. Την ψυχρολουσία. Θα ήθελα να σταθώ κάτι που ανέφερες και εσύ στα μάτια. Αν τα χαρτιά αυτά που έχουν οι Γερμανοί βουλευτές στα χέρια τους, την έκθεση της Τρόικας και την έκθεση από όλα τα γερμανικά υπουργεία, περιγράφουν την κατάσταση στην Ελλάδα με μελανά χρώματα ή δίνουν μια αισιόδοξη προοπτική? Δίνεται μια ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Ένα μέρος των βουλευτών εκτιμά ότι τα στοιχεία που έχει στα χέρια τους, παρά τις 400 σελίδες του φακέλου, δεν επαρκούν προκειμένου να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Όμως, από την άλλη πλευρά, εικάζεται και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει μια καλή, θα πούμε, σχετικά δουλειά η γερμανική κυβέρνηση. Έχει δώσει τις βασικές συντεταγμένες, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα τα οποία δείχνουν, θα δείξουν τους επόμενους μήνες πώς θα κινηθεί η ελληνική οικονομία εάν και εφόσον η Ελλάδα εκπληρώσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Στηρίζει τις δεσμεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη.